Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας κατά του κυρίου Πολάκη δεν αφορά στα πεπραγμένα του στο Υπουργείο Υγείας και που για αυτά έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Η πρόταση δυσπιστίας αφορά στο ήθος και το ύφος της εξουσίας που αποπνέει, αφορά τη συμπεριφορά του. Φοβάστε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή τη συζήτηση και στην απεγνωσμένη προσπάθεια να την αποφύγετε, στην απέλπιδα προσπάθειά σας να ξεφύγετε από τη συζήτηση για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, μετατρέπετε αυτή τη συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας παρέχει στήριξη στον κύριο Πολάκη και την αήθη συμπεριφορά του. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ταυτίζεστε απόλυτα με αυτές τις συμπεριφορές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού αναφερθώ στα άνανδρα κατορθώματα του κυρίου Πολάκη, ας δούμε ποια είναι η κατάσταση στη χώρα σήμερα. Δυστυχώς, οι συνέπειες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προθήμων είναι ορατές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλους τους τομείς δράσης της σημερινής κυβέρνησης. Φόροι και εισφορές έχουν κατακλείσει την καθημερινότητα επαγγελματιών και μισθωτών. Οι συνταξιούχοι ζουν στην αβεβαιότητα, ενώ θα έπρεπε να απολαμβάνουν μετά από κόπους πολλών ετών τη σύνταξή τους. Η ασφάλεια των πολιτών, που θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητη αρχή, δυστυχώς πλέον αποτελεί αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας. Και αυτονόητη έχει γίνει η αταξία, η ανομία και η ανασφάλεια. Το είδαμε να συμβαίνει και χθες αργά το απόγευμα, σε ένα από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, στη Βουκουρεστίου. Η παιδεία βιώνει μια πρωτοφανή οπισθοδρόμηση στη βάση πελατειακών προσεγγίσεων, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ένα μοχλό κοινωνικής προόδου και οικονομικής ευημερίας. Η υγεία ασθενεί, ενώ η χώρα μας κάθε μέρα που περνά απομακρύνεται από τον κεντρικό στόχο της πρόσβασης όλων των πολιτών σε υψηλού επίπεδου δημόσιας υπηρεσίας υγείας. Το κράτος ακολουθεί ασμένοντας τις εξελίξεις. Έχουμε ένα πολυδέδαλο σύστημα δημόσιας διοίκησης που βάζει φρένο στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αντί να υποστηρίζει τον πολίτη, να βελτιώνει την καθημερινότητά του και φυσικά να λογοδοτεί σε αυτόν. Στα εθνικά θέματα, η χώρα δείχνει αδύναμη να υπερασπιστεί τα δίκαιά της και μετά από την εθνική ήττα των Πρεσπών, ελπίζουμε και ευχόμαστε να σταματήσετε τις χαλαρές προσεγγίσεις, γιατί, δεν σας κρύβω, μας φοβίζουν οι επέσχυντες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών απέναντι στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτές του κυρίου Τσιρόνη, για παράδειγμα, για το Καστελόριζο, ότι τάχα δεν βρίσκεται στο Αιγαίο, και του κυρίου Κατρούγκαλου να αναγνωρίζει οικονομικά δικαιώματα στους Τούρκους στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ορατά. Τα ζούμε και τα βιώνουμε όλοι μας, στην οικογένειά μας, στην καθημερινότητά μας, στους οικείους μας. Εκείνο όμως που είναι λιγότερο ορατό και που η κυβέρνηση προσπαθεί να καταστήσει κανονικό, όμως δεν είναι, είναι η ηθική απαξίωση, η ηθική υποκρισία της αριστεράς. Διότι στον κώδικα της αριστεράς η απίθμενη υποκρισία επιτρέπει αντιφατικές συμπεριφορές για την κοινή λογική, αλλά απολύτως φυσιολογικές για την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να επιτίθεστε στον καπιταλισμό, αλλά να απολαμβάνετε τα αγαθά του. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να τάσσεστε υπέρ της δημόσιας παιδείας και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά να στέλνετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικά σχολεία και να έχετε φοιτήσει αρκετοί από τα μέλη της κυβέρνησης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να μιλάτε για τον φασισμό και τη Χρυσή Αυγή, αλλά να συμπορεύεστε με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και όταν η Χρυσή Αυγή βάζει πλάτη, να ξεχνάτε και τη δίκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ ασκείται κριτική ότι η δίθεν Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό πολιτικό σύστημα, όταν έχετε στα ψηφοδέλτιά σας δεκάδες απολυθώματα του παλιού πολιτικού συστήματος και της διαπλοκής. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να μιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, αλλά όλοι, ελπίζω όχι όλοι, σφυρίζετε αδιάφορα όταν ο κύριος Πολάκης επιτίθεται στο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Είναι εμφανές, κυρίες και κύριοι, όλα ενώνονται με μια ευθεία γραμμή Τσίπρα-Πολάκη.
Γι' αυτό και δεν τολμάτε να συζητήσετε στη Βουλή την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας κατά του συγκεκριμένου Υπουργού. Γι' αυτό και εκβιάζετε τους βουλευτές σας με την κομματική πειθαρχία. Έτσι όμως γίνεστε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και πρόθυμοι, και λοιποί πρόθυμοι, όλοι πολλάκηδες. Γίνεστε όλοι πολλάκηδες, γιατί Τσίπρας ίσον και Πολλάκης είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό επιλέγεται και ο κύριος Τσίπρας να ταυτίζεται απόλυτα μαζί του. Αφού κατέρευσε το ψευτοδήλημα για το παλιό και το νέο, αφού κατέρευσε το αφήγημα της λασπολογίας περί διαπλοκής, αφού κατέρευσε το επιχείρημα της ακροδεξιάς τάχα Νέας Δημοκρατίας, αναζητάτε ένα νέο αφήγημα. Και το βρήκατε, βρήκατε τον Πολλάκη. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε συνειδητά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από όλα όσα γίνεται στη Βουλή λίγο πριν το Πάσχα να έρθει και να απλώσει δίχτυ προστασίας στον κύριο Πολλάκη. Όμως ξεκαθαρίζουμε. Εμείς, η παράταξή μας, είμαστε με τους πολλούς και όχι με τους πολλάκηδες. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, είναι ανάγκη να μιλήσουμε για ένα νέο αξιακό πλαίσιο. Έχουμε ανάγκη ένα νέο αξιακό κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνει καλύτερη δημοκρατία, ουσιαστική ελευθερία, αποτελεσματική αλλά και απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών. Ένα αξιακό κώδικα που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό στον συνάνθρωπο. Αυτό το αξιακό κώδικα πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ισχυροί, αξιόπιστοι, σταθεροί και δημοκρατικοί θεσμοί δεν έχουν μόνο πολιτική σημασία πέρα από το θεμέλιο του κράτους και χαρακτηριστικό της ποιότητας της δημοκρατίας, αλλά αποτελούν παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Ένα κράτος που μικραίνει στους θεσμούς του, σύντομα θα διαπιστώσει ότι με μικρούς θεσμούς δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να γίνουν μεγάλα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ένα κράτος των Πολλάκηδων δεν μπορεί και δεν πρέπει να πετύχει. Ένα κράτος από θειασότητες του Μαδούρο, από αμετανόητους κρατιστές που καταστρατηγούν τους θεσμούς, που εμπέζουν τους πολίτες, από οπαδούς της παρακμής, από ανθρώπους που το μόνο τους μέλημα είναι η νομή της εξουσίας, δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να πετύχει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Ακόμα και άνθρωποι που ανήκουν ιδεολογικά στην αριστερά. Και τους καλούμε. Σας καλούμε δηλαδή να καταδικάσετε την παρακμή της δημόσιας ζωής. Την παρακμή Τσίπρα-Πολλάκη και όσων τους στηρίζουν. Και να συμπορευτείτε με μια πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη μια άλλη κατεύθυνση και πραγματική ελπίδα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλούμε στις κάλπες όλους τους πολίτες, καλούμε και τους ιδεολόγους αριστερούς να καταδικάσουν την παρακμή Τσίπρα-Πολλάκη. Κλείνοντας, θέλω, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να σας απευθύνω δημόσια μια ερώτηση. Θα κάνατε ανάλογη επίθεση με αυτή που έκανε ο κύριος Πολλάκης στον κύριο Κυμπουρόπουλο? Σας καλώ εδώ στο Κοινοβούλιο να πάρετε θέση και να πείτε ναι. Θα έκανα ανάλογη επίθεση. Ναι. Θα καταδικάσω, δεν καταδικάζω την αίθια συμπεριφορά Πολλάκη και ψηφίζω ναι και υπερασπίζομαι και επιβραβεύω τη συμπεριφορά του. Ή να πείτε όχι. Δεν θα έκανα ανάλογη επίθεση, δεν με εκφράζει ο Πολλάκης, καταδικάζω τη συμπεριφορά του και ψηφίζω όχι. Πάρτε θέση τώρα. Κυρίες και κύριοι, τέρμα η ασυλία για τους δίθεν αριστερούς. Ο Πρωθυπουργός θα κρίνεται για το έργο του, τις πράξεις και τις παραλήψεις του ως Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν υπάρχει ιδεολογικό άλοθη, ούτε ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Όλοι κρινόμαστε επί ίσης όρης. Και όχι, δεν μπορεί να επικαλείται το άλοθη, ενώ την ίδια στιγμή θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να λασπολογεί και να συκοφαντεί οικογένειες και πρώην πρωθυπουργούς. Δύο γραμμές ακόμα. Δύο γραμμές ακόμα. Δεν θέλω να αναφερθώ στα περισχέσεων Παύλου Τσίπρα, πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού με τη Χούντα. Σταματώ εδώ. Καταθέτω μονάχα στα πρακτικά τη μαρτυρία του πρώην υφυπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Φίφου Ιωαννίδη, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.